Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Full Court Cast, το οποίο σήμερα έχει καλεσμένο τον Γιάννη τον Γιαναρά. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου και έχουμε σίγουρα πολλά να συζητήσουμε για την καριέρα σου, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην Κυπριακή καθαστώρα γενικότερα. Βεβαίως, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που είμαι απόψε μαζί σου. Θέλω, ξέρεις, αυτή η σειρά εκπομπών του Full Court Cast είναι αφιερωμένες στον καλεσμένο. Θα συζητήσουμε αρκετά για την καριέρα σου, για το πώς ξεκίνησες στο μπάσκετ, την πορεία σου μέχρι τη φετινή σεζόν με τον ΑΠΟΕΛ. Θα πούμε έτσι και κάποια πράγματα, θα σταθούμε λίγο στο φετινό ΑΠΟΕΛ. Θα μιλήσουμε για την εθνική, την Κυπριακή καλαθόσφαιρα γενικότερα. Έτσι θέλω να ξεκινήσουμε. Να μας πεις πώς ξεκίνησες στο μπάσκετ, αν και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιος είναι γνωστό, ο λόγος. Ναι. Σίγουρα το πρώτο ερέθισμα το πήρα από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν, ως γνωστό είναι ακόμα προπονητής μπάσκετ. Ξεκίνησα στα 5 μου και εντάξει, βέβαια δεν είναι ότι με πιέσαν οι γονείς μου να το κάνω, ξέρετε. Απλά μου δώσαν το αρχικό ερέθισμα. Που εκεί και πέρα μ' άρεσε, όπως φαίνεται, το συνέχισα και συνεχίζω ακόμα μέχρι τώρα. Δεν είχες δοκιμάσει κάτι άλλο, ας πούμε, ποδόσφαιρο ή κάποιο άλλο άθλημα? Πήγες κατευθείαν στο μπάσκετ? Ναι, από την αρχή με τράβηξα το μπάσκετ, δεν δοκίμασα τίποτα άλλο. Εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και συνεχίσουμε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για έναν παίκτη να είναι ο πατέρας του προπονητής και να θέλει να ακολουθήσει αυτό το... Έχει δυσκολίες καθόλου? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω νομίζω σε αυτή την ερώτηση, γιατί εγώ μέχρι τώρα βλέπω το θετικό της υπόθεσης. Το να έχεις πατέρα ο οποίος είναι προπονητής νομίζω είναι θετικό. Σε βοηθάει, σε συμβουλεύει, άμα έχεις κάποια πορεία στη λύνη. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και το άλλο θέμα, στο οποίο τι γίνεται αν ο πατέρας σου είναι και προπονητής σου. Αυτό, για να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω βιώσει ακόμα. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά μέχρι τώρα στη ζωή μου μόνο θετικά έχω από αυτό. Σίγουρα, είναι πολύ θετικό να έχεις μια καθοδήγηση από έναν προπονητή, πόσο μάλιστα να είναι και ο πατέρας σου, οπότε... Είναι λογικό να έχει βοηθητικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ξεκίνησες από τις Ακαδημίες του Κεραυνού, έτσι? Ναι, ξεκίνησα στα 5 μου, όπως σας είπα και πριν, από τον Κεραυνό. Μέχρι τα 13 ήμουνα στην ομάδα του Στροβόλου, ναι, και μετά έφυγα για Ελλάδα. Μάλιστα, πρόλαβες σε ηλικία 13 χρονών και έκανες και ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα σε μια χρονιά που ήσουν σχεδόν σε όλα τα τμήματα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έπαιζα, εγώ τη θυμάμαι καλά, παιδικό, παιδικό, εφηβικό και πήγαινα και έκανα και λίγες προπονήσεις με το αντρικό. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, εντάξει, ήμουν πολύ μικρός. Βέβαια, εννοείται πως την ευχαριστήθηκα και ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Και πρόλαβες και πέτυχες και 8 πόντους εκείνο το παιχνίδι, ναι, απέναντι, ναι, ναι, στην ΑΕΛ ήτανε. 2 Μαρτίου συγκεκριμένα το παιχνίδι αυτό, και πρόλαβες και πέτυχες και 8 πόντους απέναντι σε παίκτες πολύ μεγαλύτερους από σένα. Ναι, ήταν μέσα στη Λεμεσό αγώνα, στην έδρα της ΑΕΛ. Το θυμάμαι και εγώ πολύ καλά, όπως το είπες εσύ, έβαλα 8 πόντους. Ήταν ένα από τα πρώτα ερεθίσματα στο οποίο με έκανε να νιώσω πολύ καλά με αυτό που κάνω και να συνεχίζω να το κάνω. Τότε στην παιδική σου ηλικία, ποιοι προπονητές είχαν στιγματίσει, είχαν βοηθήσει για να αναπτυχθείς? Μιλάμε για Κύπρο τώρα, Ναι. Σίγουρα, εντάξει, πάντα όλοι οι παίχτες θυμούνται τον πρώτο προπονητή. Εμένα ήταν η κυρία Γεωργία από τον Κεραυνό. Μετά ακολούθησαν ακόμα 2-3 προπονητές. Είχα τον coach τον Μιχάλη Ματσεντίδη, τον coach Ασίγαλη, τον coach Ρουσάκη. Όλοι, ο καθένας ξεχωριστά, μου έδινε το έξτρα κίνητρο για να κάνω αυτό που κάνω.
Και στη συνέχεια έφυγες για Ελλάδα, πήγες στον ΠΑΟΚ, στην παιδική βέβαια ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά εκεί πρώτα απ' όλα πώς έγινε αυτή η επαφή, πώς αποφάσισες να φύγεις από την Κύπρο και να πας σε Ελλάδα? Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήρθε ο πατέρας μου συγκεκριμένα μια μέρα στο σπίτι που καθόμουν με τη μητέρα μου και μου είπε έτσι στο αστείο, θες να πας Ελλάδα να παίξεις? Ήμουνα βέβαια πολύ μικρός ακόμα, ήμουνα γύρω στα 12 και έτσι το θεωρήσαμε λίγο αστείο στην αρχή. Αλλά ξέρω ότι το έκανε, με προετοίμαζε σιγά σιγά έτσι στο αστείο, μετά στο πιο σοβαρό, μέχρι να το συνειδητοποιήσω κι εγώ και να πάρω κι εγώ αυτή την απόφαση. Δεν με πιέσανε καθόλου, με ρωτήσανε αν θέλω να το κάνω και αν θέλω να το ακολουθήσω, ήμουν θετικός αυτό. Έτσι έγινε το επόμενο βήμα και πήγα στη Θεσσαλονίκη. Σε είχε τρομάξει καθόλου η σκέψη ότι πας σε μια ομάδα η οποία ευρέως γνωστός, μεγάλη ομάδα, στη Θεσσαλονίκη? Σίγουρα οι πρώτες σκέψεις ήταν, πρώτες σκέψεις βασικά ήταν ενθουσιασμός. Μετά οι επόμενες ήταν λίγο το άγχος, λίγο το τι θα αντιμετωπίσω εκεί, πώς θα με αγκαλιάσουν, πώς θα μου φερθούν, πώς θα τα βρω εγώ εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι κράτησε πολύ αυτό. Με το που πήγα εκεί, με το πάτησα το πόδι μου στην ομάδα, με υποδεχτήκανε πάρα πολύ όμορφα και οι συμπαίκτες μου και όλα τα μέλη της ομάδας και ήμουν μια χαρά. Προπονητής εκεί τότε ποιος ήταν? Ήταν ο coach ο Μελετιάδης, ο Ευρυπίδης Μελετιάδης. Εκεί έμεινες στον ΠΑΟ και έμεινες αρκετά χρόνια. Μάλιστα έφτασες και στην αντρική ομάδα τη σεζόν 17-18, αν δεν κάνω λάθος, όπου έμεινες για μισή περίπου σεζόν και πήρες το δανεισμό στα Τρίκαλα. Ναι, ήμουνα 2 χρόνια στο παιδικό, 2 στο εφηβικό. Και μετά υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με την αντρική ομάδα, στην οποία έκατσα για 4-5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά βρέθηκε μια ευκαιρία στα Τρίκαλα, η οποία ομάδα είχε κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μένα, γιατί ήταν μια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Πάντα αγωνιζόταν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, τις μεγάλες ομάδες. Και το βρήκα σωστό και εγώ και ο μάνατζερ μου και ο πατέρας μου να φύγω να πάω δανεικός για το υπόλοιπο της σεζόν εκεί και πιστεύω ότι μου βγήκε σε καλό. Ναι, γιατί πήρες χρόνο συμμετοχής απέναντι σε μεγάλες ομάδες όπως είπες και νομίζω ότι αυτό θα σου έδωσε εφόδια για τη συνέχεια. Ναι, ήταν ουσιαστικά τα πρώτα μου βήματα σε αντρική ομάδα στην οποία έπαιζα. Εντάξει, δεν έπαιζα και δεν είχα το ρόλο που έχω σήμερα, που είχα φέτος ή πέρσι στο ΑΠΟΕΛ. Έπαιζα όμως, έπαιζα 15 λεπτά μέσω όρο τα τελευταία 5-6 μας του πρωταθλήματος. Νομίζω είναι αρκετά καλό για έναν ο οποίος ήμουνα 19-20 χρονών εκείνη την περίοδο. Και είναι πολύ καλό σε τέτοια ηλικία να παίρνεις έστω για τόσα λεπτά σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο πρωτάθλημα. Παράλληλα εκείνα τα χρόνια έχεις προλάβει και έχεις παίξει και με τις μικρές εθνικές Ελλάδος, έτσι? Ναι, έχω παίξει με την Εθνική Παμπέδων, με την οποία πήγαμε ένα τουρνουά στη Γαλλία. Ήμουνα και στην Εθνική Παίδων, με την οποία ήμασταν στο Πανευρωπαϊκό στη Λιθουανία. Και ήμουνα και στην προεπιλογή της Εθνικής Εφήβων, αλλά δυστυχώς είχα ένα τραυματισμό λίγο στην προετοιμασία και έκατσα εκτός όλη την προετοιμασία και δεν πήγα και στον τουρνουά. Μετά τα Τρίκαλα, την τελευταία σου χρονιά στην Ελλάδα, το 2018, επιστρέφεις στην Κύπρο. Αυτή η επαφή με τον ΑΠΟΕΛ και την Κύπρο πώς έγινε? Εντάξει, από τη στιγμή που τελείωσα από τα Τρίκαλα που ήμουνα, έψαχνα, εντάξει, ήθελα και εγώ, ήβλεπα τις επιλογές μου, τι είχα από Ελλάδα, από Κύπρο και θεώρησα ότι στην Κύπρο θα ήταν μια αρκετά καλή ευκαιρία για μένα για να παίξω περισσότερο, να έχω ένα πιο σοβαρό ρόλο μες στην ομάδα και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο, εντάξει, είναι ανταγωνιστικό, είχε 5 ξένους η κάθε ομάδα, ήταν πολύ καλές ομάδες. Υπήρχαν πολύ καλές ομάδες.
Έχει έρθει και μια ερώτηση. Στείλε και όσοι μας παρακολουθείτε ερωτήσεις για τον Γιάννη τον Γιαναρά. Ο Κωνσταντίνος ο Καμπουρίδης ρωτάει ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι σε βάθος χρόνου. Σίγουρα ο Κωνσταντίνος ο Καμπουρίδης είναι φίλος βέβαια. Σίγουρα οι προσωπικοί μου στόχοι είναι να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και το αγαπώ. Εννοείται να μέσα από τη δουλειά να βελτιώνομαι και να κάνω αυτά που μπορώ να κάνω και αυτά που δεν μπορώ να τα κάνω, να φτάσω σε ένα σημείο στο οποίο να μπορώ να τα κάνω. Και αυτό, κάθε χρόνο να βλέπω ένα βήμα παρακάτω, ένα βήμα πιο μπροστά και να πάω όσο το δυνατόν πιο ψηλά μπορώ. Ο Ζαχαρίας ο Χανούν ρωτάει τι πρόγραμμα ακολουθεί ο Γιάννης τώρα στην καραντίνα και πώς ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν. Σίγουρα η καραντίνα για τους αθλητές είναι λίγο περίεργη. Με όσα μέσα έχει ο καθένας πρέπει να τα αξιοποιήσει. Εγώ είμαι τυχερός, έχω κάποια πράγματα, κάποια όργανα, κάποια εργαλεία λόγω της δουλειάς των γονιών μου. Τα αξιοποιώ, κάνω σχεδόν κάθε μέρα γυμναστική. Όχι σχεδόν, κάθε μέρα, 6 φορές την εβδομάδα. Πάω, τρέχω, έχω και εδώ έξω στην αυλή ένα γαλαθάκι, κάνω ένα σουτάκι. Αυτά. Και μέσα στην μέρα παίζω και λίγο βιντεοπαιχνίδια. Αυτά, έτσι περνάει η μέρα μου. Το σου το οποίο είναι χαρακτηριστικό σου, άρα μάλλον πρέπει να βγάζεις λίγο περισσότερα για να διατηρηθείς σε φόρμα. Εντάξει, ο Μίλης ο Καραμανόλης ρωτάει που θα σε βρει επόμενη σεζόν. Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να απαιτηθεί κάτι τέτοιο. Καλά, εννοείται. Ειδικά με την κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα με το κορονοϊό, δεν έχει ξεκινήσει καμία ομάδα προγραμματισμούς. Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα, δυστυχώς. Θα δείξει. Η τελευταία σεζόν στο ΑΠΟΕΛ ήταν μια σεζόν που είχατε με την ευρωπαϊκή συμμετοχή, παίξατε αρκετά παιχνίδια, αλλά ήταν μια δύσκολη, περίεργη μάλλον, όχι δύσκολη, περίεργη σεζόν όπως εξελίχθηκε, με αρκετά σκαμπανεβάσματα της ομάδας. Εσύ πώς την αξιολόγεις? Σίγουρα ξεκίνησε η σεζόν με αρκετά υψηλές προσδοκίες, αφού είχαμε λάβει μέρος και σε μια διοργάνωση της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, ξεκινήσαμε τη σεζόν με λίγα κακά αποτελέσματα στον αφορά στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη, εντάξει, οι ομάδες οι οποίες παίζαμε ήταν φανερά υψηλότερο επίπεδο από εμάς. Πιστεύω όμως ότι μπορούσαμε να δείξουμε λίγο καλύτερη εικόνα από αυτή που δείξαμε. Δεν τα καταφέραμε. Πολλοί λένε ότι μας επηρέασε κιόλας, μας κούρασε και ψυχολογικά και σωματικά όλο αυτό με την Ευρώπη. Καλός ή κακός υπήρξε, συνεχίσαμε τη σεζόν, βγάλαμε κάποια καλά αποτελέσματα, είχαμε αλλαγές και σε παίκτες και σε προπονητές, αλλά η ομάδα ήταν εκεί, ήταν κοντά στους στόχους της. Σε είδαμε φέτος και σε ο ρόλο του playmaker σε κάποια παιχνίδια, κάτι το οποίο δεν σε έχουμε συνηθίσει σε αυτό το ρόλο. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκε να το κάνεις και σε αρκετά παιχνίδια το κάνεις και αρκετά καλά. Ναι, εντάξει. Οι προπονητές μου βέβαια πέρσι δεν με βάζανε τόσο πολύ σε αυτή τη θέση. Βέβαια, φέτος πήρα χρόνο αρκετό και στο 1 και στο 2. Πιστεύω ότι έδειξα ότι μπορώ. Νιώθω άνετα και στις δύο θέσεις βέβαια και είμαι έτοιμος εγώ, ξέρετε, να ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής να κάνω. Ενώ θα το προσπαθώ και να το πετυχαίνω. Ήθελα ακόμα μια ερώτηση. Αν σε έχει επηρεάσει ψυχολογικά η καραντίνα από τον Πάνο τον Καραγιώργο? Σίγουρα είναι λίγο κουραστικό να βρίσκεσαι εκτός μπάσκετ, ξέρεις, προπονήσεις, συμπαίκτες, ομάδα. Εντάξει, άλλο αυτό τα σουτάκια που κάνουμε τώρα μόνοι μας και άλλο να είσαι μέρος μιας ομάδας, να κάνεις προπονήσεις καθημερινά. Αυτό είναι λίγο κουραστικό, σε κουράζει ψυχολογικά το να κάνεις κάθε μέρα αυτά που πρέπει να κάνεις, τα ίδια και τα ίδια, λίγο τρέξιμο, λίγο γυμναστική. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν χάσαμε πολύ καιρό από το πρωτάθλημα, είχε μείνει ακόμα ένας μήνας περίπου, οπότε μπήκαμε λίγο πιο γρήγορα στην περίοδο του καλοκαιριού της off-season.
Ναι. Βέβαια, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των προπονήσεων που πολύ σωστά είπες, μπήκαμε στην off-season λίγο πιο γρήγορα, αλλά δεν μπορείτε να προπονηθείτε το ίδιο σωστά όσο θα αν μπαίνατε κανονικά. Ναι, βέβαια. Μπορεί και καλύτερα. Θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να προετοιμαστούμε για την επόμενη σεζόν. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται όση ξεκούραση πρέπει μετά το τέλος του πρωταθλήματος, έτσι ώστε να βγει και η off-season λίγο πιο εύκολα, πιο ευχάριστα, όχι τόσο επώδυνα, για να είσαι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος γίνεται για την επόμενη σεζόν. Μια και το είχα κουβέντα και με άλλους παίκτες και προπονητές, εσύ το καλοκαίρι πώς διατηρείσαι σε φόρμα, ποιο είναι το πρόγραμμα που βάζεις, γιατί σίγουρα ο καιρός από την ημέρα που τελειώνει η σεζόν μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη είναι αρκετός. Ναι, τώρα εντάξει, εξαρτάται με το πρόγραμμα που θα έχουν οι εθνικές ομάδες και αυτά. Πέρσι δηλαδή δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο για καλοκαιρινές προπονήσεις, διότι είχαμε και αγώνες με τις εθνικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά φέτος θα είχαμε αρκετό χρόνο, έχουμε αρκετό χρόνο βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν κάποιες επίσημες διοργανώσεις με την εθνική. Το πρόγραμμα είναι, όπως σας είπα και πριν, μετά το τέλος του προαθήματος λίγη ξεκούραση βέβαια, και από εκεί και πέρα καθημερινές σχεδόν προπονήσεις μέχρι το ξεκίνημα του επόμενου πρωταθλήματος, έτσι ώστε να μπορείς να διατηρηθείς. Δεν μπορείς να καθίσεις ένα μήνα και μετά να μπεις κατευθείαν στο επόμενο πρωτάθλημα. Σίγουρα θα υπάρχουν και διακοπές, μια εβδομάδα με την παρέα, ξέρεις, όπως είναι κανονικά, αλλά το μυαλό μετά, άμα εξαιρέσεις τις διακοπές, είναι στην προετοιμασία, στη γυμναστική, σε όλα αυτά. Μιας και ανέφερες και την εθνική, ας περάσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Είσαι ένα από τα παιδιά της ανανέωσης, όπως τη λέμε, την ανανέωση που γίνεται στην εθνική ομάδα. Πώς βλέπεις όλη αυτή την προσπάθεια, πώς τη βιώνεις? Σίγουρα είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Η παλιά φουρνιά της εθνικής ομάδας, η οποία είχαν παρουσιάσει εξαιρετικές εμφανίσεις, και είναι όλοι μεγάλοι παίχτες βέβαια, έχουν πλέον μεγαλώσει, έχουν έρθει σε ένα σημείο, όχι στο οποίο δεν μπορούν να παίξουν, αλλά στο οποίο πρέπει να, πιστεύω κατά την άποψή μου, να δοθεί χώρος και χρόνος στα νεότερα παιδιά. Ένα από αυτά τα νεότερα παιδιά έτυχε να είμαι και εγώ με την συμμετοχή μου στην Εθνική. Θέλω να πιστεύω ότι μας βγήκε, και αν δεν μας βγήκε, πιστεύω θα μας βγει σε καλό όλο αυτό, γιατί έχει δείξει θετικά στοιχεία η εθνική ομάδα τα τελευταία μάτς. Όντως, φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά, καλή προσπάθεια από όλους. Και το πιο θετικό που βλέπω εγώ είναι ότι παρά τα άσχημα αποτελέσματα, κρατάτε αυτό το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ σας σαν ομάδα. Ναι, αυτό είναι πάντα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εθνικής. Το γνωρίζω και από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν προπονητής πολλά χρόνια στις εθνικές. Το οικογενειακό κλίμα και η παρέα που επικρατεί και πρέπει να επικρατεί στις εθνικές είναι, κατά τη γνώμη μου, το πρώτο κομμάτι που πρέπει να έχει αυτή η ομάδα. Γιατί εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ξοδεύεις το καλοκαίρι σου, όπου οι άλλοι είναι στις θάλασσες, διακοπές και αυτά, μέσα στο γήπεδο με την ομάδα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει αυτό το κλίμα για να περνάς και όμορφα και εσύ και οι συμπαίκτες σου, για να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έρχονται κάποια παιχνίδια τα οποία αρκετοί θεωρούν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία νίκη, και μιλώ κυρίως για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αλβανία. Εσύ πώς βλέπεις τη συνέχεια της εθνικής μας ομάδας? Είμαι θετικός, μπορώ να πω. Εντάξει, είχαμε την ήττα στο τελευταίο μάτς από την Αλβανία εκτός έδρας, το οποίο κατά τη γνώμη μου μπορούσαμε να κερδίσουμε, ενώ ένιωθα προσωπικά ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από την Αλβανία. Παρ' όλα αυτά βρεθήκαμε σε λίγο κακή μέρα, δεν τα καταφέραμε, τους περιμένουμε βέβαια στην έδρα μας και συμφωνώ μαζί σου ότι μπορούμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι.
Και ερχόμενο στην διάθεση, μάλλον αυτό που είπες για τη δουλειά που γίνεται με τους παίκτες που παίρνουν συμμετοχή στην Εθνική και ερχόμενο και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αναμένεται μία μείωση ξένων. Πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθήσει τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή? Εννοείται πως θα βοηθήσει. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει τώρα τα επόμενα 1-2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μακροπρόθεσμα εννοείται πως θα βοηθήσει. Έχουμε Κύπριους καλαθοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να σταθούν. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς, τυχερός μικρός εισαγωγικά, ο οποίος είχε χρόνο συμμετοχή στην ομάδα του, μία αρκετά σοβαρή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία μπορούν με λίγο πίεση παραπάνω, με λίγη προσπάθεια, με λίγη εμπιστοσύνη από τους προπονητές να κερδίσουν αυτόν τον χρόνο και πιστεύω αυτό θα μέσα από τον χρόνο θα βγει τώρα που θα λίγο στέλνουν οι ξένοι. Έχουμε μία ερώτηση από τον Κωνσταντίνο τον Καμπουρίδη, ο οποίος ρωτάει αν το NBA είναι εφικτό ή άπιαστο όνειρο. Είναι πολύ μακρινό προς το παρόν. Σίγουρα, άμα το δεις σαν όνειρο, οποιοσδήποτε μπασκετμπολίστας είναι το όνειρό του να παίξει στο NBA. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά ένα βήμα τη φορά και θα δούμε. Και μιλώντας έτσι για το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, ποιο είναι το ιδανικό σου? Έχεις κάποιο παίκτη που θαυμάζεις πολύ και θα ήθελες κάποτε να μοιάσεις σε αυτόν? Ξέρω ότι μπορεί να ζαγούγεται κλισέ, αλλά από μικρός εγώ θαύμαζα τον Τζόρνταν. Δηλαδή το δωμάτιο μου ήταν γεμάτο αφήσεις με τον Τζόρνταν. Ξέρω ότι δεν τον πρόλαβα στην εποχή την οποία έπαιζε. Παρ' όλα αυτά βλέπω, τον παρακολούθησα αρκετά. Τώρα εννοείται πως βλέπω και το ντοκιμαντέρ που έχει βγει για τη ζωή του. Μπορώ να πω πως αυτός ήταν ένας, ο πρώτος μου βέβαια, ο οποίος με έκανε να με έσπρωξε περισσότερο προς τον μπάσκετ και στη δουλειά. Σε εμπνέει περισσότερο τώρα που βλέπεις αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί πραγματικά δείχνει πολλές ωραίες πτυχές της ζωής του Μάικλ Τζόρνταν, αλλά και γενικότερα το πώς δούλευε τουλάχιστον τότε το NBA. Καλά, εννοείται πως τέτοιου είδους σειρές, εγώ προσωπικά μόνο και μόνο που τις βλέπω ανατριχιάζω. Εννοείται ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων, για μένα ο κορυφαίος όλων των εποχών. Σε κάνει να βλέπεις, να θες να κάνεις πράγματα σαν και αυτόν, σου δίνει μια όθηση. Εντάξει, το να το φτάσεις είναι σχεδόν άπιαστο, αν όχι τελείως άπιαστο, αλλά βέβαια τουλάχιστον να συμπεριφέρεσαι, να προπονείσαι, να δουλεύεις, να έχεις την ίδια νοοτροπία που έχει για αυτός ο μεγάλος παίκτης. Ναι, το πιο σημαντικό είναι τα μηνύματα που περνάει αυτή η σειρά προς τους, σε όσους ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα γενικότερα, όχι μόνο τους νεαρότερους, που σημαίνει, που λέει για αυτό που έλεγε για τη δουλειά, ας πούμε, ότι πρέπει να δουλεύεις συνέχεια, ακόμα και αν είσαι το μεγαλύτερο αστέρι της ομάδας. Μάλιστα, έδειξε και σε αρκετά σημεία το ντοκιμαντέρ αυτό, ότι παρότι το γεγονός ότι ήταν ο Superstar, ήταν αυτός που οθούσε τους συμπαίκτες του να βάζουν περισσότερη δουλειά στο γήπεδο για να καταφέρουν οι Bulls να φτάσουν ξανά στο πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια πολλοί αναφέρονται στον Τζόρνταν ως ένας κακός χαρακτήρας. Παρ' όλα αυτά, για να φτάσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο, να είσαι τόσο καλός αυτό που κάνεις και να συνεχίζεις πέρασμα τον χρόνο να μένεις στο ίδιο επίπεδο, σίγουρα πρέπει να έχεις και τα ψιλοθεματάκια σου, να είσαι ψιλοτρελός, έτσι αφοσιωμένος, να μην σταματάς τη δουλειά, να θες πάντα να κερδίζεις. Το δείχνει και μέσα στην σειρά την οποία παρακολουθούμε τώρα, νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα. Από Ελλάδα, Ευρώπη, κάποιον που θαυμάζεις? Πολύ τώρα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Βλέπω πολλούς παίκτες, και ο Διαμαντίδης βέβαια και ο Σπανούλης. Ξέρετε, οι μεγάλοι παίκτες είναι αυτοί που κυρίως βλέπω τα χαρακτηριστικά τους και προσπαθώ να κάνω πράγματα σαν και αυτούς. Μας κάνει ακόμα μία ερώτηση, σου κάνει μάλλον ο Μίτσος ο Καραμανόλης. Ρωτάει αν την περίοδο του καλοκαιριού θα έχεις χρόνο για ολιγοήμερες διακοπές ή μόνο προπονήσεις.
Κάτι ξέρει και ρωτάει. Είναι φίλο μου. Όπως είπα και πριν, το μεγαλύτερο, σχεδόν όλο το κομμάτι του καλοκαιριού είναι προπόνηση, προετοιμασία. Και όπως ξανά είπα και πριν, σίγουρα θα υπάρξουν και ένα πενταήμερο, μια εβδομάδα διαχαλάρωση για να ξεσκάσει κυρίως το μυαλό. Ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Έπαιξες, φέτος είχες αρκετό χρόνο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Κάποιοι συμπαίκτες σου και στην Εθνική ή σε άλλες ομάδες βλέπεις ότι δεν παίρνουν τον ίδιο χρόνο, μπαίνουν πίσω, παίρνουν λιγότερο χρόνο. Αυτό εσύ πώς το βλέπεις, τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει, πέρα βέβαια από τη μείωση των ξένων και από τους ίδιους καλαθοσφαιριστές, για να κερδίσουν τον χρόνο στην ομάδα τους? Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να έρθει ένας προπονητής και να σου πει έλα μέσα παίξε. Πρέπει να κερδίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και, εννοείται πως θα υπάρχουν και, όχι αδικημένοι, κατάλαβες πως το εννοώ, κάποιος ο οποίος να άξιζε ίσως να παίξει λίγο παραπάνω, αλλά δεν του δόθηκαν οι απαραίτητες ευκαιρίες. Αλλά τον πρώτο λόγο πιστεύω τον έχει ο μπασκετμπολίστας, ο καλαθοσφαιριστής. Άμα δεν βλέπεις ότι δεν σε πιστεύει όσο θα ήθελες ο προπονητής σου ή όσο πιστεύεις ότι αξίζεις, πρέπει να κάθε μέρα να το αποδεικνύεις ότι ναι, όντως είμαι εδώ και μπορώ να κάνω αυτά που μου ζητάς και θα στο δείξω αν εμπιστευτείς. Έτσι πρέπει να είναι η νοοτροπία, κατά τη γνώμη μου, των Κύπριων. Και όχι μόνο των Κύπριων, γενικά οποιοδήποτε αθλητή θέλει να παίξει. Ναι, πραγματικά είναι ένα κομμάτι που δυσκολεύει αρκετούς παίκτες. Το γεγονός ότι βάζουν δουλειά, αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση από τους προπονητές τους, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για τους καλαθοσφαιριστές και γενικότερα για τους αθλητές. Οπότε εκεί χρειάζεται ειδική διαχείριση και δυνατός χαρακτήρας για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Σίγουρα, ο δυνατός χαρακτήρας και η συγκέντρωση και η πειθαρχία πρέπει να είναι σε ψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αν κάποιος αθλητής δουλεύει και μετά την πρώτη αποτυχία και μετά τη δεύτερη συνεχίζει να δουλεύει, πιστεύω αργά ή γρήγορα θα πάρει αυτά που ζητάει, αυτά που αξίζει. Είναι θέμα χρόνου. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Κουμής ρωτάει ποια είναι η συμβουλή σου στα νεαρά αστέρια όπως εσύ για να μείνουν σταθεροί στους στόχους τους μακριά από κακές επιρροές. Κακές επιρροές. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί με το κακές επιρροές. Παρ' όλα αυτά, κάθε νέος πρέπει να, άμα το αγαπάει αυτό που επέλεξε να κάνει, πρέπει να δώσει την κατάλληλη προσπάθεια να αφοσιωθεί και να, τα έχω πει αρκετές φορές νομίζω, να δουλέψει για να προσπαθήσει για αυτά που θέλει. Ναι. Και ο αδερφός σου, ο Χάρης ο Γεναράς, ποιος ήταν ο δυσκολότερος αμυντικός που αντιμετώπισες και ποιος σε δυσκόλεψε περισσότερο στην επίθεση? Αλήθεια, δεν ξέρω να απαντήσω ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα. Βέβαια, εντάξει, άμα πάρεις σε επίπεδο παίκτες, μπορώ να πω ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τους οποίους έπαιξα ένα μάτσι, η γκάρ του Παναθηναϊκού, ήταν η πιο δύσκολη, μπορώ να πω, αλλά ήμουν και εγώ πολύ πιο μικρός. Ο Χάρης μπορεί να ήθελε να πει το Χάρη. Σωστό, σωστό. Δεν έχουμε παίξει, έχουμε λίγο καιρό να παίξουμε. Βέβαια, τον περιμένω να παίξουμε, τώρα που μεγάλωσε κι άλλο. Αλήθεια το ονειρεύεις ότι θα υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξετε μαζί με τον αδερφό σου είτε σε μια ομάδα είτε στην Εθνική ακόμα? Καλά, εννοείται. Αυτές οι σκέψεις σίγουρα έχουν περάσει από το μυαλό. Είτε να παίξουμε συμπαίκτες, θα πιστεύω θα είναι αξέχαστο. Είτε να παίξουμε αντίπαλοι σε κάποιον μας, πιστεύω και αυτό θα είναι αξέχαστο. Αν παίξουμε αντίπαλοι, να ξέρει, θα τον κερδίσω σίγουρα. Αν παίξουμε συμπαίκτες, αν είναι τυχερός και παίξουμε συμπαίκτες, μπορεί να κερδίσει κανένα μάτς. Αυτά. Θα έχει την ευκαιρία. Ναι. Βροχή ερωτήσεις από τον Μίτσο τον Καραμανόλη. Έχεις αδικηθεί, πιστεύεις, στην έως τώρα καριέρα σου? Όχι.
Δεν έχω αδικηθεί. Ίσως και το αναδικηθείς μπορείς... Μπορεί να αναδικήθηκα σε περιορισμένα χρονικά... Καταλάβατε τι εννοώ, περιορισμένα χρονικά περιθώρια. Παρ' όλα αυτά, στις βάθος, τα τελευταία 2-3 χρόνια γενικά όσο παίζω μπάσκετ, δεν πιστεύω ότι αδικήθηκα, όχι. Εντάξει, σίγουρα, όπως είπαμε πριν, είναι πολύ νωρίς για να κάνει σχέδια για το μέλλον, για, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά, αλλά πού φαντάζεσαι ότι θα πρέπει να γίνουν τα βήματα ώστε να ανέβεις ακόμα περισσότερο? Δηλαδή, τι θα ήταν το ιδανικότερο για σένα για τις επόμενες, να πας στο εξωτερικό, να παραμείνεις στην Κύπρο? Τι πιστεύεις ότι πρέπει να ακολουθήσεις? Το επόμενο βήμα, εντάξει, σίγουρα νιώθω πιο έτοιμος από ό,τι ένιωθα πέρσι και πρόπερσι. Ο χρόνος που παίρνω προσωπικά κάθε χρόνο στην ομάδα για την οποία παίζω με βοηθάει να εξελίσσομαι και σωματικά και παιχτικά και όλα. Πιστεύω ότι ναι, είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, ένα βήμα τη φορά. Περιμένω να τελειώσει το όλο αυτό το θέμα που υπάρχει παγκοσμίως με την πανδημία για να δω πώς θα συνεχιστεί την καριέρα μου και πού. Φέτος έκανες και το στο σκοράρισμα, έφτασες στους 19 πόντους στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΠ. Αυτό πώς ένιωσες γι' αυτό? Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, χάρηκα μέχρι ένα σημείο, μέχρι ένα χρονικό σημείο, μία-δύο ώρες μετά το μάτς. Μετά δεν μου κάνει και καμία ιδιαίτερη... δεν ενθουσιάστηκα, δεν τρελάθηκα. Εντάξει, είναι μέσα στο κομμάτι και αυτά. Κάποια μάτς θα βάζεις 20, άλλα θα βάζεις 0. Εγώ βέβαια προσπαθώ να είμαι έτοιμος να βάζω 20 εισαγωγικά σε οποσαδήποτε περισσότερα μάτς μπορώ, να είμαι πιο έτοιμος σε όσα περισσότερα αγώνες γίνεται και να βέβαια να παίζω για την ομάδα και για τον εαυτό μου. Φέτος θεωρείς ότι θα μπορούσες να έχεις περισσότερα παιχνίδια έτσι κοντά σε αυτό το νούμερο, γιατί έκανες και άλλες εμφανίσεις και μάλιστα νομίζω μία ή δύο φορές έφτασες σε τέτοιο νούμερο και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, έκανα 2-3 καλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, θέλω να πιστεύω. Ναι, σίγουρα θα μπορούσα να έχω κάνει το κάτι παραπάνω όσον αφορά αυτό που λες με τους πόντους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μόνο το σκοράρισμα. Γενικά πάντα πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω το κάτι παραπάνω. Σε κάθε μάτς που τελειώνει πάντα κάτι σκέφτομαι ότι ίσως να μπορούσα να κάνω έστω και λίγο καλύτερα. Ένα από τα χαρακτηριστικά σου είναι το σούτ βέβαια, το τρίποντο κυρίως. Αυτό πώς το δουλεύεις, πώς δουλεύεις το σούτ σου γενικότερα? Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι μέσα σε ένα καλοκαίρι, την πρώτη χρονιά που πήγα στον ΠΑΟΚ, το πρώτο καλοκαίρι, έκατσα και έκανα προπόνηση μόνο σούτ, δηλαδή σούτερα κάθε μέρα το καλοκαίρι, πολλά σούτ, δίποντα, τρίποντα, με τρίπλα, χωρίς τρίπλα. Και μέσα από αυτή την προπόνηση δεν είναι ότι βελτιώνεται το σούτ σου και γίνεσαι σούτερ από τη μια μέρα στην άλλη. Βελτιώνεται περισσότερο η ψυχολογία σου, νιώθεις πιο έτοιμος. Πιστεύεις ότι είσαι εκεί όταν πρέπει να βάλεις αυτό το σούτ. Και έτσι καιρό με τον καιρό πιστεύω έφτασα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Παρ' όλα αυτά θέλω βέβαια να πάω και πιο ψηλά. Να το βελτιώσω κι άλλο αυτό... και πάντα θα θέλω. Αυτό που λες το έκανες από μόνος σου, από επιλογή, δηλαδή σε όθησε κάποιος προπονητής να το κάνεις? Σίγουρα θα υπάρχουν τα ερεθίσματα από προπονητές, από τον πατέρα μου, από πολλούς. Αλλά η δουλειά σου είναι να πάρεις τα ερεθίσματα και να τα χρησιμοποιήσεις έτσι ώστε να βγει το σωστό αποτέλεσμα, να βάλεις τη σωστή δουλειά. Ωραία. Γιάννη, έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Έχουμε διαβάσει και όλες τις ερωτήσεις του κόσμου που έχουν στείλει. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο.
Όχι, αυτά, αυτό, όσον αφορά το θέμα της πανδημίας, να προσέχουμε. Η περίοδος είναι κρίσιμη τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε στην κανονικότητα. Εδώ στην Κύπρο τα κρούσματα πάνε καλά και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να επιστρέψουμε όσο το δυνατόν γρήγορα στην κανονικότητα, να γυρίσουμε στα γήπεδα που μας έχουν λείψει τόσο αυτό πολύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Λοιπόν, αύριο να θυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν πως έχουμε σεμινάριο προπονητικής με τον Νίκο τον Λινάρδο, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Πανιωνίου και τον ξέρουμε πολύ καλά ως παλιό καθοριστή του Πανιωνίου στην Ελλάδα, βοηθός του Βαγγέλη του Αλεξανδρή στο θρυλικό τότε Σαπόρτα το 2001, την κατάκτηση του κυπέλου Σαπόρτα με το Μαρούσι, αλλά και από το πέρασμά του στην Εθνική Ελλάδα το 2007 δίπλα στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Αυτά λοιπόν για αύριο, η ώρα 7, το σεμινάριο αυτό. Μέχρι τότε να προσέχετε όλοι τον εαυτό σας και τους γύρω σας και να περνάτε πάντα καλά.